Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριοι φίλες και φίλοι, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή σήμερα εδώ πέρα στην Κέρκυρα. Πάντα μεγάλη μου η χαρά όταν επισκέπτομαι το όμορφο νησί σας, το οποίο τόσες σημαντικές αναξιοποίητες αναπτυξιακές δυνατότητες διαθέτει. Θέλω, ξεκινώντας, να συγχαρώ τον Βασίλη τον Οικονόμου, στον οποίον ανέθεσα με την ιδιότητα του Τομεάρχη Υγείας, να αναλάβει τον συντονισμό και την εκπόνηση του περιφερειακού μας σχεδίου για τα Ιόνια νησιά. Και να τον συγχαρώ, διότι πράγματι με πολύ μεγάλη επιμέλεια ασχολήθηκε με το αντικείμενο. Κάναμε 4 συνδιασκέψεις, όπως η σημερινή, στα 4 μεγαλύτερα νησιά του Ιωνίου. Ανοίξαμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας σε νέο κόσμο. Μιλήσαμε με φορείς, με ειδικούς. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα μικρό μέρος της σημερινής συζήτησης και εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παρεμβάσεων, έτσι ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας ένα εξαιρετικά πλούσιο υλικό, το οποίο θα μας βοηθήσει, καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, να διαμορφώσουμε τις τελικές μας προτάσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με το σχέδιό μας το εθνικό, το γνωρίζετε ήδη, έχει κατατεθεί επανελειμμένος, αλλά αυτό το οποίο νομίζω ότι σας ενδιαφέρει είναι να αντιληφθείτε με ποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά αντιλαμβανόμαστε την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, και θα έχω την ευκαιρία στη συνέχεια να πω 2 κουβέντες για το θέμα αυτό. Επισκέπτομαι, φίλες και φίλοι, την Κέρκυρα σε μια κρίσιμη συγκυρία. Είναι μια κρίσιμη συγκυρία και για τα εθνικά μας θέματα, αλλά είναι μια κρίσιμη συγκυρία και για τα θέματα της οικονομίας. Για τα εθνικά θέματα θέλω να πω μια κουβέντα μόνο για το ζήτημα του Σκοπιανού. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή χάραξε με υπευθυνότητα την εθνική γραμμή για το ζήτημα αυτό. Εθνική γραμμή η οποία προσδιορίσε ότι οποιαδήποτε λύση για το ζήτημα των Σκοπίων έχει ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση την αλλαγή του συντάγματος των Σκοπίων, ώστε να απαλληφθεί οποιαδήποτε αναφορά αλυτρωτισμού μπορεί να υπάρχει και να δημιουργεί εθνικά προβλήματα στη χώρα μας. Όπως βέβαια, και αυτό που αποκαλούμε έργα όμνες, μία ενιαία ονομασία για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Ο κύριος Τσίπρας από την πρώτη στιγμή στο ζήτημα αυτό επεδίωξε να διχάσει τους Έλληνες και να δημιουργήσει προβλήματα στην αντιπολίτευση και να μην ενδιαφερθεί τόσο για τη λύση του προβλήματος. Αντιμετώπισε, θα έλεγα με εμπάθεια, όλους όσοι εξέφρασαν μια ιδιαίτερη εθνική ευαισθησία για το ζήτημα του Σκοπιανού. Τους αποκάλεσε ακροδεξιούς, γραφικούς, τους λιδόρισε, αποξενώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το ζήτημα αυτό και επιδεικνύει μια ιδιαίτερη εθνική ευαισθησία. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες ακούσαμε και με ενημέρωσε και εμένα προσωπικά ότι συζητάει ως ονομασία για τα Σκόπια το όνομα της Μακεδονίας του Ήλιτεν. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν εδώ πέρα ορισμένα ζητήματα για αυτούς οι οποίοι φαίνεται δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία μας. Η εξέγερση του Ήλιτεν και η ονομασία του Ήλιτεν είναι ταυτισμένη με το μακεδονικό αλυτρωτισμό. Είναι μία ονομασία η οποία ταυτίστηκε με μία εθνικιστική εξέγερση η οποία είχε τότε ως κεντρικό της σύνθημα η Μακεδονία στους Μακεδόνες και τη δημιουργία μιας μεγάλης Μακεδονίας με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Με άλλα λόγια, το ίδιο το όνομα το οποίο συζητούσε και συζητάει ενδεχομένως ακόμα ο κύριος Τσίπρας είναι η επιτομή του αλυτρωτισμού. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί αυτό το όνομα για τη γειτονική χώρα. Φαίνεται ότι κάθε φορά που ο κύριος Τσίπρας διαπραγματεύεται, ειδικά όταν διαπραγματεύεται νύχτα και μόνος του, είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα. Το όνομα αυτό λοιπόν δεν θα έπρεπε καν να μπει σε συζήτηση. Και ελπίζω πραγματικά, αν και δεν μας έχει ενημερώσει ακόμα ο κύριος Τσίπρας, το όνομα αυτό να το έχει ήδη απορρίψει ως ένα όνομα απαράδεκτο, το οποίο προσβάλλει την ιστορία της χώρας μας και το οποίο υπό οποιαδήποτε προϋπόθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ξέρετε, δυστυχώς στο Σκοπιανό
είναι ένα ζήτημα το οποίο εξάπτει τα πάθη και τα συναισθήματα και μερικές φορές προκαλεί και έντονες αντιδράσεις από τη μία και από την άλλη μεριά και δυστυχώς είναι μια συζήτηση αυτή η οποία τροφοδοτεί έναν λόγο μυσαλόδοξο αλλά συχνά και πράξεις βίας και μυσαλοδοξίας. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να καταδικάσω με τον πιο απερίφραστο τρόπο την άνανδρη επίθεση την οποία δέχθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο κ. Μπουτάρης από διάφορα ακραία στοιχεία τα οποία τον προπυλάκησαν με τρόπο απαράδεκτο. Στις δημοκρατίες τα προβλήματα δεν λύνονται με γροθιές και με κλωτσιές. Λύνονται με το δημοκρατικό διάλογο. Και οι ακραίες εκφράσεις από όπου και αν προέρχονται, τα φαινόμενα βίας από όπου και αν προέρχονται, είτε προέρχονται από την άκρα δεξιά είτε από την άκρα αριστερά, είναι εξίσου κατακριτέα για τη Νέα Δημοκρατία και καταδικαστέα. Δεν ανεχόμαστε καμία έκφραση βίας υπό καμία προϋπόθεση. Αναρωτιέμαι όμως, φίλες και φίλοι, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στο δημόσιο διάλογο εξέθρεψαν τη βία και τη μυσαλλοδοξία? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για κρεμάλες στο Σύνταγμα, που κατηγορούσαν όλους όσοι διαφωνούσαν μαζί τους ως γερμανοτσολιάδες, ως προδότες, ως πουλημένους? Ποιοι ήταν αυτοί που, για όσους θυμούνται, στις εκλογές του 2012 έστελναν μηνύματα SMS για το πού βρίσκονται τα πολιτικά στελέχη, πού τρώνε, πού κινούνται, για να μπορούν να έρθουν κάποιοι να τα προφυλακίσουν? Το λέω αυτό διότι δεν μπορεί η καταδίκη της βίας να είναι επιλεκτική. Δεν μπορεί να αφορά μόνο κάποιους και να εξαιρεί κάποιους άλλους. Εμείς λοιπόν καταδικάζουμε τη βία απερίφραστα από όπου και αν αυτή προέρχεται. Είτε προέρχεται από την άκρα αριστερά, είτε προέρχεται από την άκρα δεξιά. Και θα ήθελα να μην υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία για την καταδίκη της βίας, ούτε από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία στη δημοκρατία. Δεν μπορεί από τη μία να καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο, και πολύ καλά κάνουμε όλοι μαζί, την επίθεση την οποία δέχθηκε ο κύριος Μπουτάρης. Μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε με τις απόψεις του, δεν έχει καμία σημασία. Σε μια δημοκρατία ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει τις απόψεις του δημόσια. Να καταδικάζουμε λοιπόν απροκάλυπτα αυτές τις επιθέσεις, αλλά κάθε φορά που ο Ρουβίκονας εισβάλλει σε κάποιο δημόσιο κτίριο ή στη Βουλή να μιλάμε κουβέντα. Γιατί φυσικά ο Ρουβίκονας είναι αρεστός στην κυβέρνηση, διότι προέρχεται από την ίδια ιδεολογική μήτρα. Ξέρετε, πριν από 10 μέρες έγινε ένα επεισόδιο στην Τίνο, ένα νησί το οποίο γνωρίζω καλά, διότι περνάω αρκετές τις λίγες διακοπές τις οποίες έχω εκεί πέρα. Στην Τίνο λοιπόν, ένας δήμαρχος με μια αστυνομική δύναμη 8 ατόμων και σε συνεργασία με το λιμενάρχη συνέλαβε τα μέλη του Ρουβίκονα. Γιατί? Γιατί ο ίδιος είχε απλά την πολιτική θέληση και την πολιτική βούληση να κάνει το σωστό. Και στην Αθήνα, η οποία είναι γεμάτη δημιουργίες ΜΑΤ, ο Ρουβίκονας παρελάβνει, εισβάλλει ανενόχλητος σε δημόσιες υπηρεσίες και αποχωρεί εξίσου ανενόχλητος, με την προκλητική ανοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και φυσικά της προστασίας του πολίτη και φυσικά της ίδιας της κυβέρνησης. Ας είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, προσεκτικοί όταν μιλάμε για βία. Και ας ξέρουμε ότι ο ακραίος και δικαστικός λόγος, τον οποίο μπορεί να υιοθετούμε, έχει αντανάκλαση τελικά στη συμπεριφορά των πολιτών. Και καθώς πορευόμαστε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προς εθνικές εκλογές, παροτρύνω τον κύριο Τσίπρα να αποφύγει αυτού του είδους τη διχαστική ρητορική. Ξέρει καλά και ο ίδιος ότι θα τις χάσει τις επόμενες εκλογές. Αλλά δεν έχει κανένα λόγο να οδηγήσει το δημόσιο διάλογο σε μια ακραία πόλωση, την κοινωνία σε έναν ακραίο διχασμό, μόνο και μόνο για να συσπυρώσει λίγο περισσότερο τις δικές του δυνάμεις. Ας φερθεί λοιπόν υπεύθυνα και σοβαρά στο ζήτημα αυτό και ας αποφύγουμε όλοι μαζί, αυτό είναι μια παρότρινση και για τα δικά μας στελέχη, αγαπητέ Πρόεδρε, τις ακραίες εκφράσεις, είτε είναι εκφράσεις στο καφενείο, είτε είναι εκφράσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Φίλες και φίλοι, οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι μήνες για τη χώρα, διότι εκτός από τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, θα οδηγηθούμε και στα τέλη Αυγούστου στο τέλος του τρίτου προγράμματος, του τρίτου μνημονίου, το οποίο υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος τον Αύγουστο του 2015, όταν έκαναν την περιβόητη κολοτούμπα τους αφού είχαν οδηγήσει τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Ένα αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο μας φόρτωσε με 14 δυσπρόσθετα μέτρα, τα οποία οι συμπολίτες μας θα εξακολουθούν να πληρώνουν για πολλά χρόνια ακόμα. Και βλέπω ότι καλλιεργείται από τους κυβερνώντες ένα νέο ψέμα, ένα νέο μεγάλο βρώμικο ψέμα, και αυτό είναι το ψέμα της δήθεν καθαρής εξόδου από τα μνημόνια. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε. Καθαρή έξοδος από τα μνημόνια δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει καθαρή έξοδος από τα μνημόνια για έναν απλό λόγο. Ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη νομοθετήσει, μαζί με τον κύριο Καμένο έχει ήδη συνυπογράψει και νομοθετήσει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2019 και το 2020. Οι συντάξεις θα κοπούν από 1η-1η 2019 με υπογραφή του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου. Και το αφορολόγητο θα μειωθεί από 1η-1η 2020 με υπογραφή του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου. Και αυτά είναι τα απόνερα, είναι τα αποτελέσματα από την τραγική διαπραγμάτευση την οποία έκανε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης με τα πουκάμισα έξω το πρώτο εξάμηνο του 2015. Όταν έλεγα τότε ότι θα πληρώνουμε για πολλά χρόνια ακόμα τον λογαριασμό, τον ακριβό λογαριασμό από τις πολιτικές του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου, αυτό ακριβώς εννοούσα. Συγκρίνετε λίγο το τι θα γίνει στην Ελλάδα με το τι γίνεται και το τι έγινε σε άλλες χώρες οι οποίες βγήκαν από προγράμματα. Τι έγινε στην Πορτογαλία, τι έγινε στην Κύπρο. Πουθενά δεν υπήρχε ένα τέτοιο αυστηρό πλαίσιο μεταμνημονιακής εποπτείας. Πουθενά δεν είχαν ψηφιστεί μέτρα εκ των προτέρων τα οποία θα ίσχυαν στη συνέχεια. Και φυσικά πουθενά δεν πρόκειται να υπάρχει αυτό το οποίο θα γίνει στην Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018. Δηλαδή οι επισκέψεις από τους θεσμούς 4 φορές το χρόνο για να σιγουρευτούν όλοι ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχίζονται, άρα η εποπτεία πάνω στην ελληνική οικονομία θα εξακολουθεί να είναι εποπτεία αυξημένου βαθμού. Κοιτάξτε, για να βγούμε, φίλες και φίλοι, από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει, η χώρα χρειάζεται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί την επιστροφή στην ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση, την οριστική έξοδο από την κρίση. Και μπορούμε να το πετύχουμε εμείς, φίλες και φίλοι, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Ξέρουμε πώς θα δρομολογήσουμε την ανάπτυξη. Ξέρουμε πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις. Ξέρουμε πώς θα δημιουργήσουμε δουλειές. Ξέρουμε πώς θα βάλουμε σε τάξη το δημόσιο. Ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την παιδεία, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη σήμερα η οποία έχει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την επόμενη μέρα της Ελλάδος μετά το τέλος του τρίτου προγράμματος. Είναι ένα σχέδιο το οποίο φυσικά πάνω απ' όλα δίνει έμφαση στην οικονομία. Ένα σχέδιο το οποίο στον πυρήνα του έχει μια διαφορετική δημοσιονομική πολιτική, η οποία ξεκινά με τη βασική παραδοχή ότι αυτά τα οποία έγιναν στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια ήταν και λανθασμένα και αχρίαστα. Η πολιτική της υπερβολικής φορολόγησης της ελληνικής παραγωγής και της μεσαίας τάξης οδήγησε τελικά την οικονομία σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Η πολιτική των υπερπλεονασμάτων, να παίρνω περισσότερα από τους πολίτες από αυτά που μας ζητούν για να τα επιστρέψω σε επιδόματα σε αυτούς που θέλω να έχω ως πελάτες, οδήγησε τελικά την οικονομία στην ύφεση ή στην καλύτερη περίπτωση σε μια ανεμική ανάπτυξη. Πανηγυρίζει ο κύριος Τσίπρας, λέει, γιατί πέτυχε υπερπλεώνασμα. Μα οι αναπτυξιακοί μας ρυθμοί, φίλες και φίλοι, είναι οι χαμηλότεροι σήμερα στην Ευρωζώνη. Οι χαμηλότεροι, να το ξαναπούμε, το 2014, λίγο πριν φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία,
Είχαμε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Σήμερα έχουμε τους χαμηλότερους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής του κύριου Τσίπρα. Δεν πάμε λοιπόν πουθενά έτσι. Εμείς θα μειώσουμε τους φόρους. Θα μειώσουμε τον ένφια, θα μειώσουμε το φόρο στις επιχειρήσεις και θα μειώσουμε τις εργοδοτικές εισφορές. Και θα ισοσκελίσουμε αυτή τη μείωση από εξορθολογισμένες και κοστολογημένες μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και επενδύσεις να προσελκύσουμε και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών να βελτιώσουμε, ώστε να ξαναπάρει μπροστά η μηχανή της ανάπτυξης και να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα του Έλληνα, η οποία σήμερα ταλανίζεται και κρατιέται πίσω από μια κυβερνητική πολιτική η οποία εχθρεύεται την επιχειρηματικότητα, την υγιή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, όποιον θέλει, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσει σε αυτή τη χώρα. Και βέβαια, αυτή είναι μια πολιτική, φίλες και φίλοι, η οποία είναι οριζόντια, αφορά όλη τη χώρα. Έχει όμως και συγκεκριμένες περιφερειακές και κλαδικές εκφάνσεις. Εμείς έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση και χαίρομαι που ήταν μαζί μας. Αναγκάστηκε να φύγει, διότι πρέπει να επιστρέψει, μάλλον να πάει στο Καστελόριζο ο Μάνος ο Κόνσελος, ο τομεάρχης τουρισμού μας. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στον τουρισμό. Δεν θα μιλήσω πολύ για τις πολιτικές μας για τον τουρισμό. Θα πω μόνο μία κουβέντα, διότι την άκουσα από έναν ομιλητή στο συνέδριο, τον κύριο Μακρύ, αν δεν κάνω λάθος, για τη σημασία που αποδίδω στον σωστό χωροταξικό σχεδιασμό για οποιαδήποτε τουριστική ανάπτυξη. Είναι καλό να μιλάμε για προσέλκυση επενδύσεων. Αν ο επενδυτής όμως δεν ξέρει τι μπορεί να χτίσει, πού μπορεί να χτίσει, με ποιες συνθήκες μπορεί να το χτίσει, δεν θα έρθει, φίλες και φίλοι, στη χώρα μας. Και το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουμε ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, να το ακούσετε εσείς που δεν το γνωρίζετε, το επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, ενώ είχαμε πριν από 3 χρόνια, είναι σημαντικό αναπτυξιακό τροχοπέδι για τη χώρα μας. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις, λοιπόν, μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν μια αναπτυξιακή έκρηξη στη χώρα μας. Να φέρουν περισσότερες επενδύσεις τουρισμού και στην Κέρκυρα. Ήδη ξέρω, αγαπητέ Στέφανο, ότι δρομολογούνται αρκετές, αλλά μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερες. Και θα γίνουν πολύ περισσότερες επενδύσεις, είτε νέες επενδύσεις σε νέα ξενοδοχεία, είτε και αναβαθμίσεις παλιών ξενοδοχείων με ένα έξυπνο πλαίσιο κινήτρων, το οποίο θα επιτρέψει και σε παλιές ξενοδοχειακές μονάδες να εξορθολογιστούν και να αναβαθιστούν ενεργειακά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πήγαινα σε μια σχετικά παλιά ξενοδοχειακή μονάδα και έλεγα στον ιδιοκτήτη, είμαι διατεθειμένος να σου δώσω 10% παραπάνω συντελεστή δόμησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξορθολογήσεις ενεργειακά το ξενοδοχείο σου. Θα αλλάξεις κουφώματα, τζάμια, μονώσεις και θα μειώσεις με αυτόν τον τρόπο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είμαι σίγουρος ότι θα αποδεχόντουσαν πάρα πολλοί ξενοδόχοι αυτή την πρόκληση. Γι' αυτό σας λέω ότι για μια σειρά από πρωτοβουλίες που δρομολογούμε δεν χρειάζονται κατά ανάγκη περισσότερα χρήματα. Χρειάζεται καλή σκέψη, καλή προετοιμασία και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε κίνητρα, να φέρουμε κεφάλαια στην Ελλάδα και να αποδεσμεύσουμε αναπτυξιακούς πόρους οι οποίοι υπάρχουν διαθέσιμοι σήμερα και δυστυχώς πολλοί από αυτούς δεν αξιοποιούνται στο βαθμό που θα μπορούσαμε. Μιλήσαμε σήμερα αρκετά, μιλήσατε αρκετά για τις υποδομές της Κέρκυρας. Μιλήσατε για τα λιμάνια. Μιλήσατε για την κρουαζιέρα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το home porting, δηλαδή να ξεκινάει και να τελειώνει μια κρουαζιέρα στην Κέρκυρα. Και κοίταζα μάλιστα τα στοιχεία τα οποία μου έδωσε ο Μάνος ο Κόνσουλας και διαπίστωσα ότι το 2017 υπήρξε αισθητή μείωση στα κρουαζιερόπλαια τα οποία ήρθαν στην Κέρκυρα. Από 481 πήγανε στα 410. Και ήταν δυστυχώς μια μείωση η οποία αφορούσε ολόκληρη τη χώρα μας. Και αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε συγκροτημένη πολιτική για την κρουαζιέρα. Πάμε στην τύχη. Πάμε στα Κουτουρού. Με την καλή ελπίδα ότι κάποιοι θα έρθουν στη χώρα μας απλά επειδή είναι όμορφος τόπος. Λυπάμαι, δεν αρκεί αυτό. Όταν έχουμε απέναντί μας ανταγωνιστές οι οποίοι εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες είναι εξαιρετικά επεξεργασμένες με σημαντικά κίνητρα για τις εταιρείες κρουαζιέρας, το να πηγαίνουμε εμείς στα τυφλά ή στον αυτόματο πιλότο, εν προκειμένου θα μας οδηγήσει στα βράχια. Δεν θα μας οδηγήσει
σε μια ασφαλή πορεία. Εμείς έχουμε λοιπόν ένα συνολικό σχέδιο για την κρουαζιέρα, το οποίο είχε την ευκαιρία να το παρουσιάσει ο Μάνος ο Κόνσολας. Θέλουμε 6 σημαντικά λιμάνια να τα αναβαθμίσουμε με προοπτικές home porting. Η Κέρκυρα είναι ένα από αυτό. Έχουμε 2 λιμάνια στην Αττική, τον Πειραιά και το Λαύριο. Έχουμε το Ηράκλειο, έχουμε τη Ρόδο, έχουμε και το Κατάκολο και έχουμε φυσικά την Κέρκυρα. Αλλά για να μπορέσει να αναβαθμιστεί η κρουαζιέρα χρειάζεται αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Και εμείς, φίλες και φίλοι, δεν είμαστε αντίθετοι στην εκχώρηση υποδομών στον ιδιωτικό τομέα, με μακροχρόνιες μισθώσεις, με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να έρθουν οι ίδιες οι εταιρείες κρουαζιέρας να επενδύσουν στον τόπο, να δημιουργήσουν τις υποδομές τις οποίες χρειάζονται για να μπορούν στη συνέχεια να φέρουν και τα πλοία τους. Άμα δείτε τι έκανε η Βαρκελόνη στον τομέα αυτό, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Είναι όμως ένα παράδειγμα προς μίμηση και μία ευκαιρία να ξυπνήσουμε από αυτόν τον λίθαρο στον οποίο βρισκόμαστε για να δούμε πραγματικά τις μεγάλες αναξιοποιητές δυνατότητες τις οποίες έχει ο τόπος μας στον τουρισμό και ειδικά στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις μαρίνες. Δεν θυμάμαι ποιος ομιλητής έλεγε και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός διερχόμενων σκαφών τα οποία δεν μπορούν, εσύ το έλεγε Στέφανε, δεν μπορούν να ελιμενιστούν απλά γιατί δεν έχουμε αρκετές θέσεις στις μαρίνες μας. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο αφορά και εδώ πέρα την Κέρκυρα, αφορά και τη Λευκάδα. Χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα και περισσότερες και απλούστερες αγριωτικές διαδικασίες για να φτιάξουμε περισσότερες μαρίνες, να αξιοποιήσουμε αυτού του είδους τον τουρισμό, ο οποίος αφήνει πολλά χρήματα στον τόπο και ειδικά τα Ιόνια είναι σε ιδιαίτερα θετική θέση, έχουν μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Το δεύτερο αντικείμενο το οποίο συζητήσατε, αγαπητέ Πρόεδρε, είναι το ζήτημα των απορριμμάτων. Πρέπει να σας πω ότι η εικόνα την οποία αντίκρισα ερχόμενος από το αεροδρόμιο, πηγαίνοντας για μια σύντομη βόλτα στην παλιά πόλη, είναι μια εικόνα η οποία δεν τιμά την Κέρκυρα. Είναι μια εικόνα η οποία έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα αυτού του τόπου, που είναι η μεγάλη απαράμιλη ομορφιά του, η ιστορική του καταβολή, ότι είναι ένας τόπος μοναδικός σε ιστορία και σε ομορφιά. Δεν είναι μόνο ζήτημα που αφορά τους τουρίστες, είναι ζήτημα που αφορά και εσάς τους ίδιους. Σε λίγο θα γίνει πρόβλημα δημόσιας υγείας αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα εδώ πέρα στην Κέρκυρα. Έχω ασχοληθεί στην πολιτική μου διαδρομή αρκετά με το ζήτημα των απορριμμάτων, ειδικά με το ζήτημα των απορριμμάτων της Αττικής. Και πρέπει να σας πω ότι η Κέρκυρα είναι εξαίρεση. Είναι εξαίρεση διότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, πριν έρθει αυτή η κυβέρνηση, και θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ, αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα των απορριμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από δρομολόγηση καινούριων έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία είναι συμβατά και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πήγε να γίνει το ίδιο. Διότι, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, η προηγούμενη κυβέρνηση, σε συνεργασία με την τότε Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, είχε δρομολογήσει στο Τεμπλόνι την δημιουργία με συγχρηματοδότηση και με συμμετοχή ιδιωτών μιας μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, έτσι ώστε τελικά στον χώρο υγειονομικής σταθής να καταλήγουν μόνο τα υπολείμματα και όχι τα απορρίμματα. Διότι σήμερα πια η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που η ανακύκλωση σε συνδυασμό με την επεξεργασία των οργανικών και σε συνδυασμό βέβαια και με τη δημιουργία πρώτης ύλης που μπορεί να κατευθυνθεί σε θερμική επεξεργασία μας επιτρέπει να θάβουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών απορριμμάτων. Τι έγινε όμως στη συνέχεια, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλύτερα από μένα. Η σημερινή κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός Αναπληρωτής κατήργησε το έργο με την αγαστή συνεργασία βέβαια του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου. Πώς το λέγανε, τρεις κάλπες, μία ψήφο. Ναι. Να τα αποτελέσματα λοιπόν. Να τα αποτελέσματα.
Και αν θυμάμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα πήρε πόσο, 40% και η Νέα Δημοκρατία λίγο παραπάνω από 20%. Άλλη μια υπόσχεση ότι τα σκουπίδια με κάποιο μαγικό τρόπο θα εξαφανιστούν, θα εκτοξευθούν στο διάστημα, δεν ξέρω πού θα πάνε, αλλά άλλη μια ένδειξη προκλητικής ανευθυνότητας να ακυρώνεις ένα έργο χωρίς να έχεις καμία απολύτως εναλλακτική για το τι θα κάνεις με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι το έργο αυτό όπως είχε σχεδιαστεί πρέπει να επαναπροχειρηθεί και τελικά να δρομολογηθεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την Κέρκυρα από τη δημιουργία μια σύγχρονη, ακόμα πιο σύγχρονη σήμερα σε σχέση με τα δεδομένα του 2014, δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται από τώρα μέχρι να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο. Έχω ζητήσει από τους συνεργάτες μου προτάσεις και σκέψεις για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα στο μεσοδιάστημα, γιατί το πρόβλημα επήγει, όπως ξέρετε. Και πολύ φοβάμαι ότι θα κληθούμε πολύ σύντομα να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Να πω μια κουβέντα, γιατί άκουσα μια τέτοια σκέψη και δεν θέλω να την αφήσω ασχολίαστη, σχετικά με την επιθυμία η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, εκφράστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας. Δεν θεωρώ ότι είναι μια βιώσιμη λύση. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξέρετε, έχω επενδύσει πολύ στο να λέω στους πολίτες την αλήθεια, αλλά το να λέμε ότι θα μεταφέρουμε με μαγικό τρόπο τα απορρίμματα κάπου αλλού, θα τα πάρει κάποιος άλλος, θα μας στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά αυτή η υπόθεση, γιατί απλά δεν μπορούμε σε τοπικό επίπεδο να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι είναι μια λύση που είναι εφικτή και δεν θεωρώ επίσης ότι είναι μια λύση η οποία τελικά είναι σωστή. Πρέπει να βρούμε μια λύση σε τοπικό επίπεδο. Την είχαμε σχεδιάσει, την είχαμε δρομολογήσει και η σημερινή κυβέρνηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το χάλι αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε. Αλλά είναι πραγματικά τραγικό στην Ελλάδα του 2018 να συζητάμε για ζητήματα τα οποία όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αντιμετωπίσει. Βλέπετε λοιπόν τι εμπόδια έχουμε ακόμα όταν μιλάμε για δημόσιες υποδομές για να μπορούμε να συζητήσουμε για πιο προχωρημένες σκέψεις σχετικά με το αναπτυξιακό μας σχέδιο. Άκουσα και τις υπόλοιπες προτάσεις και από τον Σπύρο για το κομμάτι του οδικού δικτύου, το οποίο αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι εξακολουθεί να είναι σε προβληματική κατάσταση. Για το ζήτημα των υγειονομικών περιφερειών έχω δεσμευθεί ότι η χώρα χρειάζεται 13 υγειονομικές περιφέρειες στα όρια... των περιφερειακών δομών, όχι των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ξέρετε, είναι παράδοξο να έχουμε 13 αιρετές περιφέρειες, να έχουμε 7 υγειονομικές περιφέρειες, οι οποίες όμως, προσέξτε, δεν επικαλύπτονται με τις αποκεντρωμένες και κάθε Υπουργείο να έχει δικιά του διαφορετική αποκεντρωμένη οργάνωση. Εμείς λοιπόν στο ζήτημα των υγειονομικών περιφερειών αλλά και της οργάνωσης του Υπουργείου Παιδείας είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε 13 υγειονομικές περιφέρειες στα όρια των αιρετών περιφερειών και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την αναγκαία γεωγραφική επικάλυψη ώστε την επόμενη μέρα να μπορούμε να περάσουμε με μεγαλύτερη ευκολία περισσότερες αρμοδιότητες και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει τα όρια των υγειονομικών περιφερειών να επικαλύπτονται απόλυτα με τα όρια των περιφερειών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, φίλες και φίλοι, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Δεν θα συνοψίσω σήμερα τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει για όλα τα υπόλοιπα νησιά. Θα πω μόνο για τη Λευκάδα, γιατί είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος, ο κ. Καβαθάς, ο οποίος μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα μαζί μας, ότι για εμάς η υποθαλάσσια ζεύξη της Λευκάδας με την υπηρετική Δυτική Ελλάδα είναι απόλυτη προτεραιότητα. Το έργο αυτό θα δρομολογηθεί, όπως και φυσικά εκτιμώ ότι εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι τελικά θα ολοκληρώσουμε και το κομμάτι της Αυρακίας Οδού, έτσι ώστε να αποκτήσει η Λευκάδα πιο εύκολη πρόσβαση και απευθείας επαφή με την Ιωνία Οδό, χωρίς να χρειάζεται να περνάμε από έναν δρόμο ο οποίος είναι και επικίνδυνος και βαθιά προβληματικό. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία και θα έχω την ευκαιρία, επισκεπτόμενος και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, να παρουσιάσω πιο αναλυτικά τις σκέψεις μας για συγκεκριμένα
έργα εχμής και συγκεκριμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα και φυσικά στην Κέρκυρα όταν θα ξανάρθω, διότι για εμάς φίλες και φίλοι τα Ιόνια είναι περιφέρεια εχμής. Και έχω υψηλές προσδοκίες για την εκλογική μας επίδοση στα Ιόνια νησιά. Καταρχάς θα κερδίσουμε όλες τις μονοεδρικές. Και τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα που ήδη την έχουμε. Και θα αυξήσουμε και εδώ πέρα στην Κέρκυρα αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου σημαντικά τα ποσοστά μας. Και θα το κάνουμε, φίλες και φίλοι, για έναν απρόσωτο λόγο. Όχι μόνο γιατί οι πολίτες έχουν ήδη απορρίψει τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Γνωρίζουν ότι τους εξαπάτησε και γνωρίζουν επίσης ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία απεδείχθη παντελώς ανίκανη να διαχειριστεί όχι μόνο τα μεγάλα αλλά τα μικρά ζητήματα της καθημερινότητας. Οι πολίτες θα μας δώσουν μια μεγάλη εκλογική νίκη διότι εμπιστεύονται και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, την παράταξη η οποία κράτησε όρθια τη χώρα μας σε εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες. Την πιστεύονται μια Νέα Δημοκρατία η οποία κρατάει ζωντανή την ιστορία της, τις αξίες της, την παράδοσή της, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει, εξυγχρονίζεται, ανοίγεται σε νέα στελέχη, ανοίγεται σε νέα πρόσωπα. Όπως γνωρίζετε, διότι ανάμεσά μας έχουμε πολλά δραστήρια στελέχη της παράταξής μας, είχαμε πριν από μία εβδομάδα τις ισοκομματικές μας εκλογές. Θέλω να συγχαρώ τον καινούριο πρόεδρο, τον Γιάννη, για την επιτυχία του. Να ευχαριστήσω τον απερχόμενο πρόεδρο για τη σημαντική δουλειά την οποία έκανε. Να συγχαρώ τους καινούριους προέδρους, τον Δήμτο, τα στελέχη της ΟΝΕΔ και όλους όσοι βοήθησαν σε αυτό το πολύ μεγάλο, αλλά τελικά επιτυχημένο πείραμα εσωκομματικής δημοκρατίας. Δηλαδή, πολλοί, όταν πήρα την απόφαση και αλλάξαμε το καταστατικό μας και επιβάλαμε καταστατικά τα μέλη των Δήμτο και των ΝΟΔΕ, αλλά και οι πρόεδροι να εκλέγονται από τους ίδιους τους νεοδημοκράτες, αμφισβήτησαν αυτή την επιλογή. Και όταν προχωρήσαμε στη δρομολόγηση των νοσοκομματικών εκλογών, ήταν πάλι πολλοί αυτοί οι οποίοι μου έλεγαν: τι κάνετε εκλογές τώρα, πάτε να μπλέξετε, πάτε να ταράξετε τα νερά, είσαστε σε καλό δρόμο. Είπα: όχι, οι νοσοκομματικές εκλογές είναι ένδειξη υγείας και δημοκρατίας για το κόμμα μας. Εμπιστευθήκαμε τους νεοδημοκράτες και μας ανταπέδωσαν την εμπιστοσύνη τους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μαζική σας συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια. Ξέρετε, πηγαίνω συχνά στις συγκεντρώσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρώπη, όπου μιλάω με συναδέλφους μου, προέδρους κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενεργεία πρωθυπουργούς, αρχηγούς της αντιπολίτευσης, προέδρους άλλων κομμάτων. Είναι ελάχιστα, φίλες και φίλοι, τα κόμματα στην Ευρώπη, τα οποία έχουν όχι απλά 450.000 μέλη, αλλά 155.000 μέλη τα οποία πληρώνουν μία ετήσια συνδρομή. Θέλω να σε ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω όλες και όλους τους νεοδημοκράτες που στηρίζουν οικονομικά το κόμμα μας με αυτόν τον τρόπο. Αλλάξαμε το μοντέλο χρηματοδότησης της Νέας Δημοκρατίας. Ζητάμε λίγα από πολλούς. Έχουμε εξυγχρονίσει τον τρόπο λειτουργίας μας και έχουμε πάει σε μια οικονομική διαχείριση η οποία είναι πολύ πιο λιτή, πολύ πιο σφιχτή και στηρίζεται στις συνδρομές των μελών μας. Η Νέα Δημοκρατία, το έχω πει πολλές φορές στα συνέδριά μας, ανήκει σε εσάς. Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς είμαστε οι προσωρινοί θεματοφύλακες αυτής της μεγάλης παράταξης. Αλλά χωρίς τη δικιά σας βοήθεια, χωρίς τη δικιά σας στήριξη, χωρίς τη δικιά σας συμμετοχή, θέλω να ευχαριστήσω και με την ευκαιρία αυτή και τον γραμματέα οργανωτικού, τον Σέγιο τον Κονταδάκη, ο οποίος είναι μαζί μας για την εξαιρετική δουλειά την οποία έκανε. Η εικόνα την οποία δώσαμε συνολικά στις νοσοκομματικές εκλογές ήταν ενός κόμματος, αγαπητέ Λευτέρη, να συγχαρώ και εσένα φυσικά έχοντας τη συνολική εποπτεία όλη τη προσπάθεια. Ήταν η εικόνα ενός κόμματος σοβαρού,
οργανωμένο που λειτουργεί με απόλυτο επαγγελματισμό και με απόλυτη διαφάνεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο με έκανε πολύ υπερήφανο. Είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην τελική ευθεία πια. Εκλογές θα γίνουν. Και όσο νωρίτερα γίνουν, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσει τελικά να εξαντλήσει τη θητεία του. Θα γίνουν λοιπόν εκλογές κάποια στιγμή, το φθινόπωρο, το αργότερο πιστεύω την άνοιξη μαζί με τις ευρωεκλογές, και η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές θα είναι έτοιμη να επιτελέσει και πάλι την ιστορική της αποστολή. Με τη δικιά σας βοήθεια, με τη δικιά σας στήριξη. Όχι απλά θα κερδίσουμε, γιατί δεν αρκεί αυτό, αλλά θα θέσουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία συμπόρευσης. Όπως είπα και σε μια πρόσφατη συνέντευξή μου, δεν ζητώ κατά ανάγκη από όλες και από όλους κομματική συστράτευση. Ζητώ όμως εθνική συμπόρευση σε μια προσπάθεια στην οποία πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Και με κάνει εξαιρετικά χαρούμενο το γεγονός ότι σε όλες τις συναντήσεις, συγκεντρώσεις, συναισθιάσεις, συνέδρια που διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία, βλέπω πολλούς παλιούς φίλους, αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, που κράτησαν την παράταξη όρθια στις δύσκολες τιμές, και θέλω στο πρόσωπό σας και πάλι να σας ευχαριστήσω για τον αγώνα που δώσατε. Για τη Νέα Δημοκρατία όταν τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά βλέπω και πολλούς νέους φίλους. Ανθρώπους οι οποίοι για πρώτη φορά έρχονται στη Νέα Δημοκρατία, που για πρώτη φορά γράφονται στις κομματικές οργανώσεις, που συμμετέχουν στο Μητρό Στελεχών. Γιατί? Διότι βλέπουν στη Νέα Δημοκρατία κάτι το οποίο μπορεί να μην έβλεπαν μέχρι πρόσφατα. Τη μοναδική ρεαλιστική ελπίδα για το μέλλον αυτού του τόπου. Έχω πλήρη αίσθηση του βάρους της αποστολής που μου ανέθεσαν οι νεοδημοκράτες που με εξέλεξαν πρόεδρο της παράταξης. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δικές μου δυνάμεις, αλλά και στις δικές σας δυνάμεις. Αλλά πάνω απ' όλα, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική ψυχή, στις δυνατότητες αυτού του λαού να κάνει πάντα, σε κρίσιμες στιγμές, μεγάλες εθνικές υπερβάσεις. Μεγάλα άλματα στο μέλλον, τολμηρές κινήσεις που θα μπορούν να μας οδηγούν από καταστροφές σε νέους εθνικούς θριάμβους. Το έχουμε πετύχει πολλές φορές στην ιστορία μας. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα το πετύχουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ για το θερμό σας χειροκρότημα. Συγχαρητήρια και πάλι, Βασίλη, για αυτή την εξαιρετική οργάνωση. Το επανειδήν, θα ξαναέρθουμε στην Κέρκυρα στην προεκλογική περίοδο, όπου θα είμαστε πολύ περισσότεροι για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα απαλλαγής από τη χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος, και αφετηρίας, νέας αφετηρίας για μια νέα μεγάλη αρχή, με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.